Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 35χρονος στην Πάτρα, ο οποίος διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Οι αρχές είχαν εντοπίσει τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη μετά από έρευνα του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με τις Ολλανδικές αρχές, ενώ διαπιστώθηκε επίσης η εμπλοκή ακόμη 36 Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου. Κακόγουστη φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα σήμερα το πρωί στην Αγροτική Τράπεζα στο Αίγιο. Απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι εργαζόμενοι περιστασιακά εκ περιτροπής εργασία, οι οποίοι δεν έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας ανάλογα με τις ημέρες που εργάστηκαν στον ίδιο εργοδότη. Λόγω μειωμένης ροής χρημάτων ματαιώθηκε η εκδήλωση ριζικάρια στην Ναύπακτο, σύμφωνα με δηλώσεις της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές, Κωστίας Φράγκο Πανταζή, δόθηκε προτεραιότητα στη συντήρηση και το σβάψιμο του κτηρίου, που στεγάζει τις πολιτιστικές διαδρομές στον πολυχώρο των παλαιών σφαγείων. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις από την αναπτυξιακή Ναυπάκτου. Ικανοποιημένος δηλώνει ότι δήμαρχος για θέματα δημοτικής αστυνομίας Ναυπάκτου Δημήτρης Βασιλόπουλος από τη λειτουργία της υπηρεσίας στους δρόμους της πόλης. Ο κύριος Βασιλόπουλος τόνισε ότι το προσωπικό είναι λίγο, αλλά για το λόγο αυτό αστυνομεύουν μόνο στους δύο κεντρικούς δρόμους της πόλης και σημείωσε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνει η μεταφορά του ΚΤΕΛ Ετωλοακαρνανίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Γιώργος Καψιαμπέτης και ανακοίνωσε πως έχει ήδη γίνει η διαμόρφωση του οικοπαίδου του ΚΤΕΛ στο Λιγιά Ναυπάκτου, όπως και η τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα. Οι εργασίες για τα πρακτορία Ναυπάκτου θα ξεκινήσουν έπειτα από την κατασκευή των μόνιμων εγκαταστάσεων στο Μεσολόγγι. Συνεχίζονται ασφαλτοστρώσεις και διαμορφώσεις δημοτικών δρόμων στο Μεσολόγγι. Στο πλαίσιο του έργου της εσωτερικής οδοποιίας που εκτελεί ο Δήμος, έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί εκατοντάδες μέτρα δρόμων που τους χειμερινούς μήνες μετατρέπονταν σε λίμνες, ενώ διαμορφώθηκαν και διασταυρώσεις καρμανιόλες. Η μερίδα με θέμα τον εξυγχρονισμό της Εθνικής Οδού Ευπαλίου Λιδωρικίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ευπαλίου. Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη αυτού του σημαντικού θέματος σε επίπεδο βασικής προτεραιότητας των φορέων και δεύτερον η ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε ο εξυγχρονισμός του οδικού αυτού άξονα να ενταχθεί άμεσα σε επιχειρησιακά προγράμματα. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλύνουν βορειοδυτική 3 με 4 και στα νότια το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.